Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Basket Καλησπέρα. Forum και πάλι κοντά σας. Μία εκπομπή αφιερωμένη στο fantasy, το αγαπημένο παιχνίδι όλου του Basket Forum. Άνθρωποι μας ρωτάνε συνέχεια, έτσι, τι είναι, είναι το αλήθεια, fantasy. Είναι αλήθεια. Είναι αυτό. Και όμως και δεν ξέρουμε γιατί να τους απαντήσουμε, έτσι. Λοιπόν, Basket Forum Radio και πάλι μία εκπομπή αφιερωμένη στο fantasy. Να καλησπέρισω καταρχάς την ομάδα του fantasy. Την ομάδα του fantasy, τον Κωστή. Σπίστα, Μόρισον. Που είναι δίπλα μου. Και βεβαίως το πιο σημαντικό γεγονός είναι το draft, το οποίο έρχεται σε περίπου 1 ώρα και 25 λεπτά από τώρα. Σε 10 λεπτά έχουμε τη σειρά. Σε 10 λεπτά όμως έχουμε τη σειρά, θα μιλήσουμε απευθείας με τον commissioner. Θα κάνουμε πρώτη σύνδεση. Θα γίνει μια πρώτη επαφή λοιπόν για να μας πει την κλήρωση απευθείας. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε κάποια πρώτα σχόλια, έτσι, που αφορούν τη σημερινή μεγάλη ημέρα. Να πούμε ότι είχαμε και την πρώτη παρέμβαση τηλεφωνική. Έτσι, κάποιοι βιάστηκαν. Που ήταν fantasy tip, ερώτηση fantasy tip. Κάποιος ήθελε να βιαστεί λοιπόν να προλάβει τις εξελίξεις. Το βασικό και καθοριστικό ερώτημα, έτσι. Τι θα γίνει σήμερα και αύριο βεβαίως στην Didi League με το θέμα του Derrick Rose. Τι άνοιγε, θα τραυματιστεί. Τι άλλο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε δυναμικά με σχολιάκια. Να βάλουμε ένα πρώτο έτσι ακόμα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Να πούμε ότι τα επίπεδα γραφικότητας έχουν ήδη ξεκινήσει και εμφανίζονται. Ήδη πρώτα ο commissioner δήλωσε την προτίμησή του για μία ακόμα χρονιά στον Tracy McGrady. Να πούμε ότι καταλάβατε βεβαίως και το κολπάκι το οποίο κάναμε, το μικρό τρολάρισμα με τις φωνές. Έτσι ήταν στα πλαίσια του αγώνα και αυτό, το ανέλο του αγώνα που έλεγε και μία ψυχή. Λοιπόν, να θυμίσω και πάλι, basketforum.hotmail.com, μας κάνετε ad στο Skype και μπορούμε να μιλήσουμε απευθείας και από εκεί. Αλλιώς στέλνετε το μήνυμά σας στο site του ραδιοφώνου, γράφοντας απλά ένα nickname και παρόντας το shout. Θα συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο fantasy. Το θέμα μας, από ό,τι βλέπω, με ενημερώνουν κιόλας ότι η κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχουμε τη σειρά. Γιατί? Νομίζω κάτι γίνεται εκεί με τον commissioner. Νομίζω πρέπει να του ήρθε η παραγγελία. Πρέπει να του ήρθε η παραγγελία και να καθυστερήσει. Ποια παραγγελία, αφού έλεγε ότι φάει προσούτα και σαλάμια. Άμα είναι για προσούτα, το θέμα νομίζω θα πρέπει να μας καλέσει και λίγο, έτσι, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, φαΐ μόνος του δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι τίμια, κύριε Άρη. Καλά, θα σου δείξω μετά τι θα γίνει με το φαΐ. Να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό, μετά από αυτή την παρέμβαση στο fantasy. Είχαμε μείνει λοιπόν στη θέση 5, την οποία είχαμε δώσει. Θέλαμε να δώσουμε στο Love. Εντάξει, θα δώσουμε στο Love το 5, θα και βάλουμε ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω. Εγώ είπα και τα δικά μου το 5 με το 6, δεν ξέρω. Συμφωνώ. Εγώ ήμουν εκεί πέρα ακριβώς, μέχρι στιγμής με βρίσκεις πάρα πολύ σύμφωνο. Το θέμα είναι το μεγάλο ερωτηματικό και λέγεται Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης, λέει. Βεβαίως. Πάω Μπενφίκα. Τριαντάφυλλος, λοιπόν, ο οποίος έχει δημιουργήσει θέμα, θα έλεγα, συζήτηση σε όλους τους fantasy παίχτες. Έχουμε μια παρέμβαση από το Σταμάτη πολύ επίκαιρη. Θα ήταν σχολιαστή. Ναι. Όχι, δεν θα σχολιάσω. Είναι προκλητικός. Θα λέγαμε ότι ο Σταμάτης είναι προκλητικός. Θα γίνει άλλη εκπομπή για τον Λοζέσκι. Έτσι. Έχουμε πει αυτό. Ο Άρτος, λοιπόν, ήταν η ερώτηση. Έτσι. Ο Άρτος μας λέει λοιπόν ότι έχει κλείσει από τώρα τη θέση που θα διαλέξει τον Derrick Rose, ότι είναι ήδη δικός του. Σωστά. Όπως και ο Λί, έτσι, στον δεύτερο γύρο. Ντίβι Λί. Που δεν θα τον πάρει κανείς, γιατί. Δεν μπορεί να τον πάρει. Πρέπει να γίνει. Είναι αυτό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα εδώ και χρόνια στο NBA Fantasy. Εξάλλου, ποιος μπορεί να ακούσει και την κρίνια του μετά. Ακριβώς. Δεν παίζει με την κρίνια του στα μάτια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέγαμε για τον Rose, λοιπόν, όπου έχει δημιουργήσει διφορούμενες απόψεις.
δικιά μου άποψη, ό,τι είδαμε στην αρχή στην pre-season, είδαμε ένα Ρόζ να πατάει καλά, είναι δεδομένο. Πατώσε καλά, δεν κόλωνε να πάει στην επαφή. Έκανε τις γνωστές μπούκες του, αυτές τις οποίες λατρέψαμε εμείς εκεί, οι τρελαμένοι οπαδοί του Σικάγο. Το θέμα είναι ότι τον είδαμε να παίζει περιορισμένο κάπως χρόνο, δηλαδή γύρω στα 20-25 λεπτά. Κάτι που είναι λογικό για pre-season. Το οποίο είναι λογικό, απλά το θέμα είναι καθαρά θέμα pre-season, είναι και λίγο. Δείχνει και λίγο τη σκέψη του Τίποντο να τον κρατήσει τουλάχιστον για ένα αρχικό διάστημα χαμηλά σε ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο συμμετοχής του στα παιχνίδια των Ταύρων. Τίποντο ή Τρίποντο. Τρίποντο. Γιατί τον είδαμε να σουτάρει και αρκετά καλά, θα λέγαμε μέχρι τώρα, έτσι. Το θέμα είναι ότι ήρθε προχθές λοιπόν ο Ντέρικ, εκεί που τα είχα όλα κατασταλαγμένα και έλεγα: Όχι, ο Ντέρικ δεν πάει τόσο ψηλά, δεν θα μπει στην πρώτη δεκάδα, θα πάμε late στον πρώτο γύρο κτλ. Και μου κάνει σε 31 μάτς. Σε 31 λεπτά μου κάνει 32 πόντους, δίνει και 9 assist, πάρ' τα βάλτα και μου χάλασε όλο το πλάνο. Έτσι. Έτσι. Τα έλεγα και με τον Αντώνη, να πω την αλήθεια, χθες. Ο Αντώνης μου είπε ότι ο Ντέρικ είναι για 4-5, δηλαδή αυτός δηλώνει απερίσπαστος ροζικός. Ο Αντώνης τι λέει? Ο Αντώνης καλά. Καλά, καλαματά. Μια χαρά τον βλέπω. Μπορεί να κατέβω το Σαββατοκύριακο. Ωραία, να το μεταφέρουμε. Ξέρω ότι μας ακούει. Κάποια στιγμή μου είπε ότι θα, μόλις επιστρέψει, γιατί είχε κάποια υποχρέωση, θα επικοινωνήσει και μαζί μας ο ίδιος. Καλή δουλειά με το Red Basket Zone, να πούμε. Βεβαίως. Να στηρίξουμε. Good effort. Good effort. Βεβαίως. Good effort. Λοιπόν, οπότε λοιπόν. Βάζεις τον Τέρικ δηλαδή εκεί στο 6. Βάζω ότι θα έχει φύγει γιατί, ο Τέρικ. Γιατί υπάρχει και το θέμα βεβαίως. Και θα έχει φύγει. Από εκεί και κάτω τι παίζει. Έτσι. Δηλαδή έχουμε από εκεί κάτω, έχουμε έναν Στέφεν Κάρι, ο οποίος είναι μεγάλη αρρώστια, μεγάλη λατρεία έτσι. Αλλά και μεγάλη πληγή. Μεγάλη πληγή. Εσύ πιστεύεις, ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό. Τι να σου πω, εγώ περίμενα βασικά πέρσι να δω πώς θα πάει μετά τις περιπέτειες που είχε με τον Αστράγαλο. Από τη στιγμή που έβγαλε φούλη τη χρονιά για μένα και πήγε και μέχρι τα πλέους κανόνι, δεν θα το φοβηθώ. Οπότε θα τον έπαιρνε το δηλαδή, θα είναι ο επόμενος παίκτης που θα πάρει. Είναι ο επόμενος καλύτερος παίκτης, πιστεύω, μετά τον Love και τον Rose. Θα συμφωνήσω και εγώ, αν ο Κάρι είναι καλά. Μ' αρέσει αυτό που μιλάς από κάτω μου, με συμπληρώνεις. Αν ο Κάρι είναι καλά, είναι δεδομένο ότι είναι παίκτης. Εκεί, στο top 5-6 βαριά. Είναι παίκτης που θα δώσει πάρα πολύ fantasy value, έχει τα τρίποντα, έχει τις πάσες σκοράρει, κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Οι Warriors είναι ομάδα η οποία αυξάνει πάρα πολύ το pace της, δηλαδή το σύνολο των επιθέσεων σε κάθε παιχνίδι. Οπότε είναι σίγουρα μια επιλογή η οποία αξίζει να την κάνεις. Το θέμα είναι ακριβώς τι γίνεται με τον Αστράγαλό του. Πέρσι ήταν σε καλή κατάσταση, έχασε κάποια μάτς πολύ λίγα. Εμείς ήμασταν τυχεροί εκεί με τον Γιάννη και είχαμε πάρει ήδη τον Τζαρντ Τζακ. Όποιος είχε τον Τζακ, αυτό έτσι. Θα έλεγα. Να δούμε, μένει να δούμε τι θα κάνει φέτος. Στην pre-season δείχνει καλά. Δεν ζορίζεται και πολύ βέβαια, δεν υπάρχει και κανένας ιδιαίτερος λόγος. Το Golden State έχει καλή ομάδα. Έχει και άλλους παίχτες που μπορεί να κατεβάσουν την μπάλα και να τον αποφορτήσουν λιγάκι από αυτό, όπως είναι ο Ιγκοντάλα. Ο Μπόγκουτ. Ο Μπόγκουτ βεβαίως μεγάλος τριπλέρ. Τζόβελ! Νομίζω ότι θα πάει καλά. Θα πάει καλά γιατί το Golden State περιμένει να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έδειξε ότι μπορεί να κάνει πέρσι. Ο Μπόγκου τον βλέπω κινείται καλά. Είναι σε καλή κατάσταση. Καλά. Δεν φοβάται. Δηλαδή, είναι παίκτης που τραυματίστηκε εύκολα. Έτσι. Είναι αλήθεια. Οπότε, και βγάζει και πολλούς τραυματισμούς. Μέσες, πόδια, χέρια. Σαν κολόγρια είναι. Day to day, forever. Σαν τον Άρη ένα πράγμα. Δηλαδή, μόνο όταν πάμε για μπάσκετ. Έτσι. Να το πούμε γι' αυτό. Και πάμε τώρα, νομίζω για μένα, στο πιο δύσκολο σημείο του πρώτου γύρου. Θέσεις 8 με 11. Ακριβώς. Το χειρότερο σημείο. Είναι θέμα προτίμησης, πιστεύω. Πραγματικά λυπάμαι αυτούς που θα μπουν στο τρυπάκι, θα πρέπει να διαλέξουν εκεί πέρα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη επιλογή. Είναι επιλογή που σε όλα θα έχει ρίσκο. Νομίζω ξεκινάμε σαν πρώτη σκέψη. Είναι αυτό που λες. Έχεις ένα pool 5-6-7 παιχνίδια. Ακριβώς. Που πρέπει με κάποιον κάπως τρόπο να διαλέξεις κάτι. Με τα κριτήριά σου να κάνεις μια σειρά. Ακριβώς. Τώρα η εκτίμηση που θα κάνεις είναι για μένα. Είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα πολύ, δηλαδή. Ίσως τα παιχνίδια που περιμένεις να παίξουν περισσότερο. Δηλαδή. Ακριβώς. Σίγουρα δεν θα προτιμήσω κάποιον που έχει κάποιον τραυματισμό που μπορεί να του κοστίσει από 5 μέχρι 10 παιχνίδια. Έτσι. Μιλάμε για υγιείς παίκτες. Ναι. Παίκτες. Εντάξει. Μόνο από τον Ντέρο Βίλιαμς μπορώ να πω ότι είναι σε αυτή την ομάδα που κινδυνεύει να χάσει για μένα μέχρι 10 παιχνίδια. Δεν πιστεύω καλώς. Θα χάσει και ο Μέλλος σίγουρα κάποια παιχνίδια. Είναι αλήθεια. Υπάρχει και ο Καϊρή εκεί, ο οποίος είναι πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή τον είδαμε πέρσι και αντιμετώπισε πρόβλημα
με τα πόδια του. Έτσι υπήρχε θέμα τραυματισμού. Ο Κάιρι δεν έχει κάνει ακόμα, όχι απλά full season, δεν έχει κάνει σεζόν ακόμα που θα πλησιάζει τα 80, 75 παιχνίδια. Έτσι. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό. Είναι και αυτός, ναι, μέσα στα ρίσκα που λέμε. Μετά ποιον έχουμε. Σίγουρα βάζει τον Αλ Τζέφερσον, έτσι, είπαμε το μέλλον σίγουρα. Είναι ο μέλλον, ο μέλλον ο οποίος έχει και αυτά τα θέματα του. Να πούμε δηλαδή ότι είναι ένας παίχτης που δίνει πολύ, δίνει σκορ, βοηθάει και σε άλλες κατηγορίες rebound, είναι ούτως ή άλλως το α και το μέγα των Knicks. Ειδικά έτσι όπως παίζουν και ό,τι έχει να κάνει δηλαδή γύρω από τους Knicks περιστρέφεται από τον Καρμέλο. Το θέμα είναι ότι έχει και αυτό το θέμα ότι υπάρχουν πολύ κακές βραδιές του. Έτσι, βραδιές που σπάει τα στεφάνια και υπάρχουν και βραδιές που ξαφνικά ενώ τον έχεις βάλει, λες ωραία, έχω 5 μάτς αυτή τη βδομάδα τον Καρμέλο κτλ. Μάλιστα, έχουμε να διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει, μόλις μας ανακοινώνει ο Commissioner ότι έχουμε την σειρά. Έχουμε λοιπόν την κλήρωση. Έχουν βγει οι θέσεις, δηλαδή το που διαλέγει ο καθένας. Οπότε, όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει τη θέση του. Πάμε λοιπόν ένα κομματάκι. Μόλις πληροφορηθήκαμε για τη σειρά του Draft. Πάμε να το δούμε μαζί. Πάμε λίγο να το σχολιάσουμε. Έχουμε το Σαρούνα στο πρώτο, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει εμφανιστεί. Βλέπουμε, για κάτσε, έχουμε ανοιχτό εδώ και το chat, shoutbox του ESPN. Υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Βλέπω υπάρχουν αλλαγές στο projection. Ο Rose ανέβηκε 10 θέσεις, βρίσκεται στο 8. Καλά, ξαφνικά. Ναι, ξύπνησαν κι άλλοι. Θυμήθηκαν εκεί στο ESPN ότι υπάρχει ζωή. Σαρούνας, τώρα η ερώτηση είναι τι θα πάρει ο Σαρούνας. Πιστεύω θα πάει στη λογική του Οτοπίκ, έτσι. Νομίζω ναι, για να ξεκινήσει καλά αυτή η χρονιά, πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα Οτοπίκ από τον Σαρούνας. Το οποίο θα γίνει στο 1 δεπτερό, όχι πιο ένα. Το Οτοπίκ είναι στο 0. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα λοιπόν τη σειρά. Στο νούμερο 1 διαλέγει ο Σαρούνας με τους The Losers. Στο νούμερο 2 είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, κανόνισε να πάρει τον Νέλσον, μαλάκα στο νούμερο 2. Δεν ξέρω, Νέλσον όχι. Αλλά νομίζω έχει ξαναπάρει τον Ντουράντ. Όχι, ήταν πέρσι το σταμάτη. Πριν δύο χρόνια έχει. Πρέπει να έχει πέσει ένα-δύο πίκο. Πρέπει να το έχει ξαναπέσει. Πρέπει να το έχει, αν θυμάται μεγάλα, αλλιώς μπορεί να το συμπληρώσει. Λοιπόν, στο 3 είναι ο Commissioner, εντελώς τυχαία, για ακόμα μια χρονιά. Ετοιμάζεται για Tyrus Thomas. Βεβαίως, Tyrus Thomas δύναμη. Στο 4 είναι ο Κυριάκος. Μισό λεπτό, πιστεύεις ότι ο Άρης θα μπορούσε να πάρει στο 3 τον Ρόουλ? Πιστεύω θα μου την κάνει την κέλα. Κάποιος θα την κάνει την κέλα. Αν και νομίζω ότι ο Άρης θα φοβηθεί λιγάκι, θα τον καλέσουμε σε λιγάκι για να μας τα πει από κοντά. Σωστά, σωστά. Το καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει να χάσει τίποτα. Τρίτος θα διαλέξει. Όπως και να κάνει καλή επιλογή. Το 1 και το 2 δεν πρόκειται να του ακριβώς πάρει τον τρίτο. Ακριβώς. Οπότε θα διαλέξει πάλι σαν να διαλέγει πρώτος. Το θέμα είναι να πω το εξής. Να έρθει ο Σαρώνας να πάρει στο 1 τον Ντουραντ και να πρέπει ο Παναγιώτης μετά να πάρει Λεμπρόν. Να δω εκτός αν έχει κάνει πάρει ο Σαρούνας, αν έχει εισάγει λίστα να βάλει δικά του pre-draft rankings και να έχει βάλει άλλον παίκτη, το Βούτσεβιτς που λες, και να τελειώσει η σειρά του. Γίνει. Μήπως λοιπόν ο Κυριάκος μπορεί να πάρει και το Harden. Λοιπόν, οπότε είναι ο Κυριάκος στο 4. Στο 5 είναι οι Lasers. Στο 6 τα παιδιά από την Πάτρα. Σωματείο. Μεγάλο σωματείο βεβαίως. Στο 6 τα παιδιά από την Πάτρα. Ο Κούτς κατεβαίνει μόνο του φέτος. Ναι, αυτόνομος Κουτσοδόρας και όμως. Πώς το βλέπεις, θα μπορέσει να πάρει το Harden ή δεν θα τον αφήσει ο Κυριάκος? Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Η επιλογή του Harden. Γιάννη θα είναι αρκετά δύσκολη, πιστεύω. Αν και έχει πολλούς παίχτες καλούς, θα ξεκινήσει κάπου εκεί να μπαίνει το γνωστό θέμα που αναφέραμε και προηγουμένως. Στο 7 λοιπόν διαλέγει ο Άγγελος με τα παπιά του. Με έτσι, τα παπιά του και τα προβλήματά του. Έτσι, στο 8 ο Τζινόμπιλι. 9 για τον Ομάρ. Και μετά 10, στο 10 ο Νότης, ο οποίος μάλλον θα διαλέξει Λοζέτσκι. Το πιστεύω ότι θα διαλέξει Λοζέτσκι. Ο Μάρτς ζητάει να μιλήσει εδώ στο. Βεβαίως. Έχει βγει ως πόρτο κατάπολα. Πόσους λογαριασμούς έχει αυτός ο τύπος, πες μου, φίλε. Δεν ξέρω, φίλε, κάτι πρέπει να κάνω εκεί πέρα με αυτή την περίπτωσή του. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στο 11 είναι η πίθηκη του Σταμάτη. Έτσι. Στο 12. Πιστεύεις Λί? Λες να κάνει ένα τρελό να πάρει το Λί? Βασικά είναι από τους παίκτες που ξέρει, δηλαδή δεν ξέρω να ξέρει άλλο παίκτη. Ειδικά σε ό,τι είναι και κάνει ψηλού. Πάμε για λίγο, πάμε για λίγο, πάμε για λίγο. Στο 12 η αφεντιά σου. Ναι. Πώς το βλέπεις? Θα δούμε, θα δείξει. Δεν αποκαλύπτεται. Στο 13 ο Αντώνης Μόρισον. Στο νούμερο 14 τα φοβερά σμουρφάκια του Μπαφιάρη Σπύρου. Και στο νούμερο 15 τελευταίος αλλά όχι και χειρότερος. Ο Άναλ. Ο οποίος θα έχει και την τύχη να κάνει τα δύο κολλητά πικ, έτσι. Άναλ για δύο κολλητά. Λοιπόν, θα ψάξουμε λιγάκι. Θέλετε την ξανθιά για το 15. Θα δούμε λοιπόν
Ίσως πρέπει να καλέσουμε σιγά σιγά τον commissioner να μας πει ένα-δυο πράγματα για το τι συμβαίνει με το fantasy, να μας δώσει και αυτό τη δικιά του οπτική γωνία. Δεχόμεθα τηλέφωνα. Βεβαίως. Να συνεχίσουμε την κουβέντα που κάναμε. Τι κάναμε. Τώρα βασικά έχει βγει και η σειρά, δεν ξέρω αν έχει νόημα να λέμε για... Λες να μην προδώσουμε τα... Πιστεύω οι πρώτοι 5-6 που είχαμε πει, έτσι κι αλλιώς ήταν πάνω κάτω γνωστοί πώς θα πάνε κτλ. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε μια απροειδοποίητη κλίση προς έναν χρήστη του Basket Forum, να δούμε τι έχει να μας πει για τη σειρά. Ιωάννης Κουτσοθόδωρος έχει παραστεί και σε Basket Forum Basketball Meetings. Έτσι, βεβαίως. Έχει παρομοιαστεί με τον Γκόρο. Έτσι. Το οποίον θυμάται από το Mortal Kombat. Ή αλλιώς. Στη φάση που μάρκαρε τον. Μεσολογή της Kyle Lowry. Μάλιστα. Μόλις μας ενημερώνουν ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία με τον Γιάννη. Έχουμε τις πρώτες αφιερώσεις εδώ. Λοιπόν. Και πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια από εκεί και κάτω. Ας αφήσουμε λοιπόν τη θέση, πάμε μετά τη θέση 10, τα πρώτα που είπαμε, από εκεί και κάτω. Πιστεύεις? Λοιπόν, πιστεύω, τι να πω, εγώ έχω κάνει ένα χαρτί, το οποίο είναι τεράστιο. Είναι πρακτικά η απόδοση του Excel που έχω κάνει για σήμερα, είναι έτσι one-off χρήση. One-night stand που λένε άλλοι. Έχω βγάλει γύρω στους 210 παίκτες με σειρά. Θα παίξει πράσινος μαρκαδόρος, διαγραφή, με όλα τα IR, τσάιρ ενδείξεις πάνω κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω θα πάμε καλά. Θα είναι για πρώτη φορά αναγκάστηκα και απέκλεισα παίκτες. Με ποιο σκεπτικό? Με το περσινό σκεπτικό. Αχα. Που είχα πάει στα draft. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ για ακόμα μια χρονιά να πάρεις τον πάινο μου ή να το αφήσω αυτή τη φορά. Ποιος είναι αυτός? Ένας κύριος που νομίζει ότι παίζει μπάσκετ. Μάλιστα. Νομίζει κι αυτός. Όχι, με τον κύριο Μπάιν δεν θα ασχοληθούμε. Τώρα τελευταία μόνο άρχισα να αμφιβάλλω για τον Αμάρε. Κατά πόσο δηλαδή είναι παίκτη 13ου γύρου πλέον. Ή όχι. Νομίζω ναι, κάτι τέτοιο δεν του έβαλα. Καλά, ναι, προφανώς και πολύ καλά έκανες. Νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα να διαλέξουμε κάτω εκεί. Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι παίκτες. Να πούμε τώρα, εντάξει, πάνω κάτω το format είναι γνωστό. Δεν έχει και μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή στο draft της επόμενης χρονιάς θα μπουν πρακτικά οι rookies. Και οι παίκτες για τους οποίους δημιουργούνται νέες συνθήκες μέσω ανταλλαγών και αποχωρήσεων γενικότερα κτλ. Θέλω να μου πεις... παίκτες, θέλω να σου πω για τον Anthony Davis βασικά. Ωραίο θέμα. Έτσι, ωραίο ο οποίος θέμα. Έκανε μια φοβερή pre-season. Mm-hmm. Pre-season. 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 Season. Έτσι. Τι κάνεις εκεί? Προσπαθώ εδώ να δω τι γίνεται και στα... στα Skype. Α, όχι. Τι κάνεις για το... με τον Davis, ρε φιλέ. Με τον Davis, τι φιλέ. Τι κάνουμε. Με φοβίζει. Σε φοβίζει που τον είχα εγώ και... Και δεν πήγε. Και πήγε άκλαπτο. Εντάξει, οκ. Okay. Μην τον πάρεις. Θα τον πάρω εγώ. Είναι παίκτης που δίνει πράγματα. Θα δώσει rebound, θα δώσει πόντους. Είναι και η φετινή Pelicans. Καλός ή κακός. Α, ναι. Ξυλοστημένη έτσι γύρω του. Νέο στοιχείο στο παιχνίδι. Τραβιέται πολύ στο pick and roll. Oh. Κάνει pop και στέκεται και σουτάρει από κάνει την ρακέτα. Κάνει και τα σουτάρια, δεν είναι αλήθεια. Πρώτη φορά το είδα φέτος, δηλαδή εντάξει. Πέρσι τελείως άλλη σύνθεση. Έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση. Γιάννη! Yes. Καλησπέρα. Έλα, παιχτάρα μου, τι κάνεις? Τι κάνουμε? Κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε. Πάντα καλά. Για πες. Πώς τα είδες? Λίγο δύσκολο το 6. Είναι ρισκαδόρικο πολύ, έτσι. Πιστεύεις θα σου βγει στην πορεία, στη φάση που θα περάσει τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα και θα αρχίσει να πιέζει ο χρόνος και να βγαίνει το σκατό σιγά σιγά? Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Έχεις κατασταλάξει, δηλαδή απλά ίσως δεν είναι τις παρούσεις να συζητηθεί, απλά, ας πούμε. Δεν θέλεις να μας πεις. Μάλιστα. Θέλω να μου κάνεις μια γενική εκτύπωση. Πες μου για το 1-2 καταρχάς, τι πιστεύεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο πριν. Α, ωραία. Τι έχεις παίξει Γιάννη σε φαγητό και ποτό, μπύρα? Ας πω, εμείς έχουμε ξεκινήσει τη Σκάιζερ εδώ. Δεν έχουμε παραγγείλει ακόμα. Κρατιόμαστε για το δράσιο. Πώς είσαι εσύ? Εγώ έχω φίνο τσουράκι από το χωριό. Ωραίος, ωραίος. Ξεκινάς πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Γιατί είμαστε σε πρόγραμμα. Βεβαίως, σούπερ, έτσι. Σούπερ. Με το καλό, με το καλό θα δούμε και στο σεφ σύντομα. Γιατί
Με το καιρό... Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πάει μη γάβρο στο σεφ πριν από σένα, έτσι. Είναι τραγικό. Είναι γι' αυτό μια αλήθεια. Είναι γι' αυτό μια αλήθεια. Είναι ρόμπα, θα. Βέβαια, επειδή ο Γιάννης έχει και θέμα, επειδή παίζει, έχει και μια άλλη λίγα και έχει το τραφτάκι του τώρα. Ένα μικρό σχολιάκι, ένα μικρό σχολιάκι, την προσωπική σου άποψη ίσως για κάποιο, για το στυλ της επόμενης χρονιάς, κάτι που θες να πεις για το φετινό draft. Πέρα από ότι πας για πρωτάθλημα, έτσι, αυτό το ξέρουμε. Ακριβώς. Περιμένω το pick του Σπύρου. Είναι πάντα ένα θέμα το pick του Σπύρου, έτσι. Κατά τα άλλα, ο Σαρνός θα εμφανιστεί. Το ψάχνουμε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον Άρη, να δω σε ποιο επίπεδο συνομιλίας βρισκόμαστε. Να είμαστε έτοιμοι πάντως για ένα πρώτο topic. Για καλό και για κακό. Αν δείτε αν θα έχει πλάκα να πάρει ο Παναγιώτης στον Λεμπρόν. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Βεβαίως. Νομίζω θα κάνει καιρό να γράψει ξανά στο φόρουμ, έτσι και γίνει αυτό, έτσι. 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 Λοιπόν, Γιάννη, να μην σε καθυστερώ. Ξέρω ότι έχει τον draft. Θα τα ξαναπούμε και μετά. Καλά τσίμπουρα. Καλούς τραυματισμούς, φίλε. Συνεχίζουμε εμείς από το ITIM. Την εκπομπή. Θα ξανακαλέσουμε σε λίγο κάποιον άλλον από τους γνωστούς εσημασμένους χρήστες. Πώς τον είδες τον Κουτς? Δεν θέλει να αποκαλύψει ακόμα. Νομίζω... Πιστεύω το σκέφτεται. Νομίζω κάτι ετοιμάζει. Νομίζω ετοιμάζει τις επιλογές του γενικά. Ξέρει ότι έχει δει ποιους έχει πριν και προσπαθεί να σκεφτεί τι θα μπορέσει να διαλέξει ο καθένας για να κινηθεί ανάλογα. Πιστεύω ελπίζει κάποιος να μην κάνει το κλασικό. Να μην κάνει το κλασικό. Ναι, περιμένει σε ένα λάθος, πιστεύω. Οπότε. Από ψηλούς θέλω να μου πεις, καταρχάς ξέχωρα από τα draft picks τους, το που θα τους διαλέξουμε, πώς τους κατηγορείς σαν τον best, ας πούμε, αυτή τη στιγμή fantasy ψηλό και προς τα κάτω, δηλαδή μια πεντάδα top fantasy ψηλών αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, όπως περιμένουμε να τους δούμε τη φετινή χρονιά. Τζαβέλ Μαγκή. Τζαβέλ Μαγκή. Τζαβέλ! Που έχω και να... έχω θα παίξει και το γενικό μετά. Πάρ' το τώρα. Να το βάλω. Λοιπόν. Τζαβέλ Μαγκή. Κοίτα, εκεί πέρα προς το τέλος του 10, του 11, 12 κτλ. Υπάρχουν οι γνωστοί δύο, έναν τον οποίο το παίρνεις και εσύ συχνά. Συνήθως. Είναι αλήθεια. Είναι ο Δομινικανός. Βεβαίως είναι μια γνωστή λατρεμένη σχέση που έχουμε με τον... Να βάλω Linsanity. Βάλε. Τζαβέμι! Linsanity στην Ταϊβά δεν σχολιάστηκε καθόλου στο Basket Forum. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτοί που μπαίνουν στο Basket Forum, οι χρήστες, δηλαδή δεν ξέρω, τι διαβάζουν ρε φίλε. Μπαίνουν και βλέπουν μόνο τα Luka Likes, ας νομίζω πούμε. Νομίζω ναι. Δεν ξέρω. Άντε και λίγο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να περνάει η ώρα. Linsanity. Θα τιμήσουμε και το Φίλιπ Ασυρίγο σε κάποια στιγμή. Έτσι. Εντάξει, άμα αφήσει, θα βάζω ότι. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να σε κόψω. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να δοκιμάσω να πάρουμε το Σπύρο. Έχει βγει το draft, είμαι σίγουρος ότι έχει ανοίξει τα κοιτάβια του και είναι έτοιμος να διαλέξει ό,τι να είναι. Όπως συνήθως κάνει. Θα κάνουμε μια πρώτη κλίση. Να πω για μένα, σαν μια πρώτη πεντάδα. Καταρχάς, Jefferson. Θα βάλεις τον Jefferson γιατί είναι ο cornerstone των Bob Crabs. Τον Bob Crabs, αναγκαστικά είναι ο καλύτερος παίκτης στη χειρότερη ομάδα. Το μόνο με προβληματίζει είναι... Από τη στιγμή που θα χάνουμε τους 20 πόντους και... Μήπως το παρκάρει πίσω. Πιο πολύ αξίζει να πάρεις τον Κόντι Ζέλερ. Καλό. Δεύτερο, Λαμάρκος. Λαμάρκος είναι εγγύηση. Πιστεύω ότι τα έχει χαλαρά τα 75-78 παιχνιδάκια. Να πω, δεν ξέρω. Δεν σχολιάζεται ο Χάουαρντ καθόλου προφανώς και υπάρχει πολύ πίσω στο μυαλό κάποιου. Έτσι, δηλαδή... φαντάζομαι ότι κάποιος θα διαλέξει τον Χάουαρντ νωρίτερα. Για μένα είναι κάπου εκεί, ίσως και λίγο πιο κάτω. Ίσως λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, αναλόγως με το που θα πάρει το λίγο στα μάτια. Έτσι ξέρω. Είναι καθοριστικό. Η παρέμβαση στα μάτια στο draft θα είναι καθοριστική και αυτή, έτσι. Επίσης, Μάρκα Ζόλ. Μάρκα Σόλ δεν ξέρω γιατί σχολιάζεται τόσο ψηλά. Τον έχουν αρκετά ψηλά, η αλήθεια είναι. Είναι το ESPN. Και δεν είναι... το έχω ξεπεράσει λίγο αυτά. Έχεις ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Μάρκα Σόλ είναι πρακτής δεύτερου γύρου. Ο Σπύρος παίρνει εδώ στο κινητό, να τον βγάλουμε. Να καταγγείλουμε λοιπόν τον Σπύρο. Να τον βγάλουμε στο μικρόφωνο. Σπύρο! Έλα παιχταρά μου. Σε έχουμε βγάλει ανοιχτή ακρόαση εδώ. Θέλουμε μία πρώτη εντύπωση εδώ, να μας πεις. Καταρχάς, σε ποια θέση διαλέγεις?
14. Είσαι πρώτο-τελευταίος δηλαδή. Είσαι 14 τον πούλο δηλαδή. Ε, τα όνειρα δεν ξέρω. Αρχίζουν και ψαλιδίζονται. Πες μου τακτική. Σε μια εβδομάδα μετά από 5-10 trades θα έχω φτιάξει champion team. Και μετά σε άλλες 10 μέρες έτσι, θα έχεις κάνει ομάδα για πτώση, έτσι, για την D-League. Εντάξει ρε φίλε, δεν πειράζει. Θα έχω κάνει όμως 20 trades και θα είμαι χαρούμενος. Αυτό είναι. Μ' αρέσει που είσαι χαρούμενος με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από το φάνταζι. Λένε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, είναι απλά η πόρτα μετάβαση για μια άλλη ζωή. Πιστεύω έτσι. Αυτό είναι για το Σπύρο και τον draft, έτσι. Ανοίγουν οι πόρτες για τα trades. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω το εξής καταρχάς να πω. Πρώτον, εάν γίνει και ο Άρης, ο οποίος σίγουρα στείνει όλα τα draft, δεν γίνεται ο Άρης σε κάθε χρονιά. Έχουμε καταγγελία δηλαδή. Λοιπόν, εάν γίνει και στο νούμερο 3 πάρει το LeBron, δηλαδή. Θα πέσουμε όλοι το παράθυρο. Δεν γίνεται, εντάξει. Θα γίνει βέτο, θα πέσει βέτο. Έτσι. Δεύτερον, έχω τον εξής προβληματισμό για τον draft τώρα βασικά. Για πες. Έχω την αίσθηση ότι στο 14, 15 και 13, όπως και ο Αντώνης θα το έχει αυτό, φαντάζομαι, που είναι μια θέση μπροστά από μένα. Ναι. Λογικά θα έχει μείνει ο Ντερόν. Λογικά. Ναι. Και σκέφτομαι κατά πόσο αξίζει να τον πάρει στο Ντερόν τώρα, στο 12, 13, 14. Ή θα γίνει καμιά χαζομάρα εκεί με το Kit και με τους αστραγάλους του και θα πας πίκρα μεγάλη. Ναι. Καλύτερα πιστεύω αν περιμένεις να τον διαλέξει κάποιος άλλος μετά τη σειρά σου και να κάνεις trade. Τι άλλο. Εγγύης. Λες και να περιμένεις να... Δεν ξέρω ρε φίλε γιατί να σου πω κάτι. Είναι που για τον Τερόν κανονικά, για αξία Τερόν, αν ήταν φυσιολογικός, το 13-14 είναι πάρα πολύ χαμηλά. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή περιέχει πολύ μεγάλο ρίσκο η επιλογή του. Δεν ξέρεις τι θα παίξει. Είναι τσακωμένος με τον Κιτ, κυκλοφορεί με μπότες, έχει αστραγάλους. Τι θα διώξει και τον Κιτ. Είναι κομπλέ, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει πρόβλημα. Μαλακά, μα κάνει αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι δεν τον παίρνει ρε παιδί μου πλέον. Έχει διώξει δύο προπονητές. Έχει φάει δύο προπονητές ο Ντερόν. Έχει αλλάξει όλο το ρόστερ του, όλο το ρόστερ των Nets, του έχουν κάνει όλα τα χατήρια. Δεν έχει άλλη επιλογή να παίξει. Αν δεν παίξει και φέτος, εγώ πιστεύω μέσα στη χρονιά υπάρχει και το ενδεχόμενο του trade. Κοίτα, το ενδεχόμενο του trade το έχει πολύ μεγάλο upside όταν. Του δίνει πολύ μεγάλο upside. Είναι και θέμα πού θα πάει να παίξει, έτσι. Σε οποιαδήποτε ομάδα και να πάει ο Ντερόν και πλην Nets, ξέρω εγώ, και πλην Clippers για παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γεμάτη. Ναι. Σε οποιαδήποτε ομάδα και να πάει, το λογικό είναι θα πέσει στο 45-46. Το λογικό. Να πούμε το 45-46 είναι η κλασική σπίστια κλίμακα, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Έτσι. Ναι, για να μην μπερδεύει το κόσμο. Το 46 είναι προ-Durant LeBron. Είναι δηλαδή στα όρια όχι του όχι superstar. Είσαι. Ένα σκαλί πιο κάτω. Σχεδόν ένας cyborg. Ένα σκαλί πιο κάτω, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ ότι οι επιλογές που θα βγάλουν την πρώτη τριάδα τετράδα θα είναι στο 5ο, 6ο και 7ο γύρο. Σε αυτούς τους τρεις γύρους θα βγει. Οι τρεις πρώτοι από εκεί θα βγουν. Ωραία. Αυτό είναι ωραία. Αυτό είναι ωραία πρόβλεψη. Αυτό είναι ωραία πρόβλεψη και μάλιστα. Μέχρι τους τρεις πρώτους γύρους, ναι. Δηλαδή να πούμε μέχρι το 45-50 εκεί πέρα. Εγώ σου λέω και τους τέσσερις. Βρίσκεις παίχτες. Μπορείς να βρεις δηλαδή και στο 14, ακόμα εγώ στο 15, μπορεί να βρεις δύο σαραντάρδες. Και μετά να βρεις και έναν 33-33 και να έχεις σχετικά ένα καλό ροστεράκι. Η διαφορά η μεγάλη είναι στον 5ο-6ο γύρο που υπάρχουν παίχτες δυνητικά που μπορούν να παίξουν στο 37-38 και 36. Είναι 3-4 παίχτες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Σπύρο, μια ερώτηση σημαντική έτσι ήθελα να σου κάνω. Θα έπαιρνες κάποιον τραυματισμένο φέτος, θα ρίσκαρες στη φάση να πάρεις αν έχει ξεμείνει αρκετά κάτω κάποιος εκ των Κόμπε, Ράσελ και Ρόντο. Κοίτα πόσο κάτω μιλάμε. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα ο Ρόντο υποτίθεται ότι θα γίνει. Πες μου πού θα τον έπαιρνες, Ας πούμε νίπλιν κάτω. Θα σου πω, κοίτα να σου πω κάτι. Άμα για παράδειγμα ο Σάπακας ο δικός σου έχει φτάσει 7-8 γύρω. Ο Μπάινομ. Ναι. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Σημείωσε το. Ή ο Ρόντο, αν έχει φτάσει 7-8 γύρω, δεν μπορεί να το προσπεράσεις έτσι και να πεις, ας πούμε, ότι παίρνεις, ξέρω εγώ, το Χίξον, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι εκεί, ή το Γιάνγκ, ή τον Άσικ, που είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι 7-8 γύρω. Δηλαδή, τώρα και μόνο από το σελεπριντάδικο της φάσης του franchise, το σκέφτεσαι. Αυτό περίμενα, ρε φίλε. Αυτό ήθελα, ρε φίλε. Η επιλογή αυτή συνεπάγεται να έχεις κάνει, συνεπάγεται καλών επιλογών πριν. Αν έχεις πάρει 4-5 γύρω καλούς παίχτες και το ξέρεις, δηλαδή αν έχεις πάρει αυτούς που θες, που θεωρείς ότι θα έχουν μεγάλο upside, τότε μπορεί και να σε παίρνει να το κάνεις. Upside και potential,
Θέλω να μου πεις μετά τον draft σε πόσες μέρες πιστεύεις ότι θα έχεις ολοκληρώσει το πρώτο σου trade. Το πρώτο trade θα έχει ολοκληρωθεί. Αντικειμενικά. Αυτό έχω να πω. Εντάξει. Είναι ο Σπύρος. Είναι ο Σπύρος, κυρίες και κύριοι. Σπύρος. Ευχαριστούμε, Σπυράκο. Ευχόμαστε καλούς τραυματισμούς με τη σειρά μας. Και ερώτηση μία ερώτηση. Πριν ευχηθείς. Πριν κλείσεις και πριν με ευχηθείς και σε ευχηθώ. Ράσελ Ουέστμπρουκ, πού παίρνεις? Για μένα στον έκτο γύρο. Πολύ χαμηλά σε αυτό. Να πούμε. Έτσι με εγώ. Χαμηλό επιτέλου. Μιλάμε ότι έχουν προηγηθεί παίκτες όπως για παράδειγμα ο Φαρίτ, ο Ταϊρίκη και αυτοί και μπροστά από αυτόν τον Westbrook. Κοίτα, πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν, θα έχουν διαλέξει αυτούς τους παίκτες πριν το Westbrook. Υπάρχουν παίκτες που είναι χαμηλότερα, δηλαδή κάτω το 90 και θα τους έχουν πάρει νωρίτερα, γιατί η αξία τους δείχνει ότι θα είναι για παραπάνω και θα έχει μείνει ο Westbrook με κάτι τέτοια σαπάκια, οπότε θα προτιμήσει να τον πάρει κάπου εκεί. Είπαν ότι δίνουν μέσα στο Δεκέμβρη, τέλη Δεκέμβρη. Κοντά στα Χριστούγεννα, να πούμε. Αρθροσκόπηση νομίζω είναι βαριά 2 μήνες. Από εκεί και πέρα, αναλόγως πώς θα αντιδράσει. Μιλάμε ουσιαστικά για χαμένα παιχνίδια πόσα, για περίπου 25? 20 παιχνίδια. 20-25 παιχνίδια. Εγώ τον έχω υπολογίσει για 20 παιχνίδια. Γιατί έχει και γερή κράση. Ωραία, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι για τον. Για πάρτι σου. Για τον Μο Χάρκλες, αφιερωμένο στο Σιούτα. Και συνεχίζουμε σε λίγο. Γεια σου, παιχταρά μου, καλό draft, παιχταρά μου. Έγινε αγορινά. Τα λέμε μετά. Γεια σου, Βουλό. Να πούμε σχετικά με αυτό που ρωτάει ο φίλος εδώ που δεν μας έδωσε nickname από το forum, είπε Get Star. Κότα. Ότι ρώτησε αν παίρνουμε το Howard πάνω από παίχτες όπως ο Χίμπερ, τον Νόα και ο Μάρκ Γκασόλ. Φυσικά να πούμε εμείς. Και να του πούμε επίσης ότι δεν έχει ιδέα από φάνταση. Να αρχίσει σιγά σιγά να μαθαίνει. Να πω το εξής. Σίγουρα πάνω από το Χίμπερ. Ο Χίμπερ έχει κάνει πολύ καλά playoff. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα ένα ζήτημα η regular. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς εμφανίζεται στη regular. Οπότε, καλό είναι να τον αποφύγουμε τουλάχιστον σε τόσο ψηλό pick. Καλό είναι να τον αποφύγουμε γενικά, θα λέγα εγώ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ξέρω πότε, αν τον έχει πάρει ποτέ. Έχω κάνει καμιά 20 mock. Δεν τον έχω πάρει ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, ποτέ. Σε επίσημο πρωτάθλημα basket forum δεν τον έχει επίσης πάρει ποτέ. Λοιπόν, όποιο τον έχει πάρει. Να μας πάρει τηλέφωνο. Θα σου πω εγώ που τον είχα πάρει πέρσι. Κυριολεκτικά με έσωσε ο Άναλ. Με έσωσε. Δηλαδή, όταν μου έκανε το trade με τον Μαρκ, ναι. Όχι δεν το σκέφτηκα. Μιλάμε ότι ήθελα να παραγγείλω Simply Burger. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Δεύτερον, λέει για τον Νόα. Ο Νόα είναι καλός παίχτης, είναι καλός σε ό,τι έχει να κάνει με το fantasy value του. Είναι ο γιος του Γιάννικ Νόα. Να το πούμε αυτό βεβαίως. Τιμή στο Χάτζη. Πέτα το. Για να βάλουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μόρισον έχει κάνει τεράστια δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα Χάτζη. Άρα και θα παίξει. Μήτω. Θέλει καλύτερο κλικ. Συνεχίζει με το Χάρκλες. Δεν πειράζει. Το κομπιούτερ θέλει να μείνει στο Χάρκλες. Μπορούμε να το κόψουμε. Πολύ εύκολα. Λοιπόν. Ο Νόα, πάμε λίγο. Λοιπόν. Εντάξει, έχει τα θεματάκια του κι αυτός. Είναι κουτσάλογο, θα έλεγα. Το 83 ήταν, το έχω μάθει. Α, έχεις ενημερωθεί. Να το ρίλε. Λοιπόν, ο Νόα είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι καλός, θα πάρει rebound, θα βάλει και κάποια ποντάκια μέσα από το πλάνο που υπάρχει στο Σικάγο, αλλά δεν έχει παίξει στην pre-season. Ναι, δεν έχει παίξει στην pre-season παρά σε ένα match. Και σε αυτό δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχει ένα θέμα με τους τραυματισμούς του. Οπότε, καλό θα είναι και αυτό να πάει κάτω από τον Χάουαρντ. Όπως επίσης, τώρα, παρέμβαση Commissioner, κυρίες και κύριοι, διακόπτωση αυτό το σημείο. Άρη, καλησπέρα. Γεια σου, Άρη. Χαίρετε, χαίρετε. Ακούμε ήχους από τον μπαλκόνι στο Μαρούσι. Τι γίνεται εκεί? Από αυτό είμαι. Θέλω να μας πεις τι πίνεις, αν έχεις διαλέξει whisky ή αβάνα. Και τι πουρο καπνίζεις? Η αλήθεια είναι ότι με πιάσατε πάνω την ώρα που ετοίμαζα το όλο κόνσεπτ που πρότεινε ο Τόμπι, ας πούμε, και με το προσωτό. Οπότε
Δεν έχω προχωρήσει ακόμα. Για αρχή μια Coca-Cola το βλέπω και μετά έχω ένα πολύ ωραίο παλαιωμένο ρούμι το οποίο θα συνοδεύσει κατά τη διάρκεια του draft. Έτσι. Θέλω να μας πεις πώς βλέπεις τη θέση στην οποία επιλέχθηκες. Επειδή είναι ο πρώτος γύρος και καλύτερα better be safe than sorry που λένε και στο χωριό μου. Έτσι. Ο τριαντάφυλλος θα πάει στον τέταρτο μάλλον και θα πάω με το safe του Harden. Κατάλαβα. Νομίζω σωστή επιλογή. Για κάποιον που θέλει να πάρει ένα παίκτη να ξέρει ότι σταθερά θα δώσει και δεν θα έχει προβλήματα κάθε τρεις και λίγο. Επειδή ξέρω ότι έχει καεί και με τον Rose, έτσι, να το πούμε για αυτή την προηγούμενη χρονιά. Ήταν η χρονιά που είχε, ήταν, λες και ήταν ιταλικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80, είχε χτυπήσει σε κάθε πιθανό μέρος του σώματος. Σαν συγκρουόμενο, έτσι. Έβγαζε αβαρίες κάθε 5 μέρες, το ρότο τον είχε day to day, είχα περάσει κανένα δίμηνο που ήταν μέσα και δεν έπαιζε. Και βέβαια τραβούσε τα μαλλιά του. Όσο έχουν μείνει. Οπότε από να τραβάς τα μαλλιά σου, καλύτερα να παίζεις με τα μούσια του Χάρντεν. Ακόμα καλύτερα, τρίχε. Ώρα 1:30 και 4, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Έτσι, θα πάμε με την κλασική διαδικασία 1,5 λεπτό στους πρώτους γύρους και μετά στο 1 λεπτό κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και την αυτή ερώτηση. Άρη, έχουμε νέα από το Σαρούνας προς το παρόν. Έχει δώσει μια ζωή. Είχε εμφανιστεί πριν κάνα τέταρτο στο φόρουμ, οπότε νομίζω είμαστε σε καλή φάση. Τα δείγματα είναι καλά. Ίσως διαλέξει δηλαδή φέτος. Θα πω τώρα τα λεφτά μου σε αυτό. Δεν πληρώνει πολύ, να σου πω την αλήθεια. Επειδή ξέρω ότι υπάρχει και ταμείο τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευτούμε την άποψη. Παιδιά, έχουμε πόσες Σαρούνας, σας πληροφορώ. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, live εξελίξεις από την Νικοπή. Έχουμε πόσες Σαρούνας. Τι ακριβώς λέει? Ποιο είναι το link για το draft? Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες ότι έχει περίπου μισή ώρα να ετοιμαστεί. Ποντάρω, προλαβαίνω να ποντάρω στο λέει. Πιστεύω ότι είναι ανοιχτό ακόμα, δεν έχει κλειδώσει. Αλλά πρέπει να τρέξει, πρέπει να βιαστείς. Okay. Να πούμε να κομίσουμε, να στο 1/4 περίπου μισή ώρα που μένει να μην αλλάξουν οι κανονισμοί και το scoring system, έτσι, όπως κάποιοι άλλοι ξεπλένιδες. οπότε θα τα αφήσουμε νομίζω να ετοιμαστεί για αυτό και το draft. Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, καλό να draft. Πω καλή χρονιά να έχουμε καμένη. Να πω ένα σχόλιο που κάνα στον πρώην, στον έκτοτο admin, ότι με τη συγκεκριμένη εκπομπή μοιάζουμε, λες και έχουμε βγει από το αντίστοιχο Big Bang Theory για μπασκετ άνθρωπους. Ευχαριστούμε. Όπως θα πει και ο Ψωμιάδης, οι μπασκετ άνθρωποι του μπάσκετ. Οι μπασκετ άνθρωποι του μπάσκετ, βεβαίως, και ο Στάρα τη Στάρα, να το θυμόμαστε αυτό. Αυτή ακριβώς. Καλή χρονιά να έχουμε, απροβλημάτιστοι από τραυματισμούς. Και θα ξαναβγούμε μετά το draft να πούμε τα καθένα. Ακριβώς. Τα σχόλια νομίζω τα καλά θα τα έχουμε μετά το draft, που θα έχουμε και τα roster έτοιμα. Και νομίζω θα έχουμε και το πρώτο trade του Σπύρου. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου. Έτσι. Μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε Άρη. Καλούς τραυματισμούς. και καλή Αβάνα. Ας ακούσουμε ένα Southpaw Classic. Για να μπούμε και στο τελευταίο μισάωρο πλέον. Σιγά σιγά. Έχεις ένα θεματάκι με το πώς κάνουμε το τέτοιο, πού είμαστε. Αυτό. Όχι, το... πρέπει να πήγε πάνω, ρε. Αυτό. Οκ. Πώς το ρίχνεις. Αυτό κλικ. Ξανά εδώ λοιπόν στην εκπομπή του Basket Forum. Είμαστε περίπου 25 λεπτά πριν ξεκινήσει το draft της φετινής χρονιάς. Ακούσαμε πριν από λίγο το commissioner, μας είπε ότι είναι ok με τη θέση του. Γενικά, το καλό είναι να αποφύγουμε όσο γίνεται τους τραυματισμούς όλοι, να έχουμε μια καλή χρονιά. Ψάχνουμε λοιπόν τώρα το σταμάτι, να κάνουμε μια επόμενη κλίση. Να δούμε αν θα μας απαντήσει ο Άρτσος. Άρτσος, πρώην admin, κρατάει βέβαια το τιμητικό τίτλο. Βεβαίως. Ένας δικτάτορας δικός μας. Ο δικτάτορας πολύ αγαπάμε. Χρόνια ταλαιπωρούσε το forum και το fantasy. Είναι εδώ μαζί μας. Σταμάτη. Τι κάνεις παιχταρά, μας ακούς? Για να δούμε. Σχεδόν νομίζω ότι το έχει πιάσει, αλλά δεν βγαίνει ήχος από την υπολογιστή του. Νομίζω ότι ντρέπεται, Σταμάτη, καλησπέρα. Να κάνουμε τη σωστή ερώτηση. Για πες. Σε ποια θα... λοιπόν, Σταμάτη, μας ακούς, αν όχι να δοκιμάσουμε άλλη μία.
ίσως μας κάνει πλάκα. Μπορεί να θέλει να μας καβαλεδιάσει στο σταμάτης, θα τον ξανακαλέσουμε. Μπορεί να γλύψαμε αρκετά. Ίσως δεν ήμασταν αρκετά γαλλοί, ναι. Δεν πειράζει, τα μάτια θα δοκιμάσουμε μετά. Είδαμε λοιπόν και στο shout του site ότι εμφανίστηκε και ο Παναγιώτης, ο οποίος εκλιπαρεί τον Σαρούνας να βγει και να διαλέξει τον Λεμπρόν, προκειμένου να μην μπει σε αυτή την επιλογή. Όπου έχουμε και άλλη μία επόμενη, άλλο ένα επόμενο μήνυμα για το τραγουδάκι, λέει, για τους Butters. Ναι, ποιο Butters? Εδώ πέρα. Report 13, πολύ καλύτερη version του Butters. Να βάλουμε αυτήν. Σωστός. Έχει τα δίκια του. Σωστός, αλλά έχουμε βάλει ήδη Cartman. Οπότε να μην επαναληφθούμε. Θα κάνουμε μία γάμα απόπειρα να καλέσουμε το σταμάτη. Ο Πόρτο Κατάπολα φανηγεί. Πόρτο Κατάπολα, φίλε, δεν ξέρω από ποιο υπόγειο μας παίρνει. Να δοκιμάσουμε ίσως να τον καλέσουμε από το Skype του δεύτερου υπολογιστή. Θα κάνουμε λοιπόν και μία ακόμα κλίση. Λοιπόν, περίπου 20 λεπτά πριν ξεκινήσει το φετινό φάνταζι. Κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια λοιπόν να πάρουμε τον Σταμάτη. Για πώς το βλέπεις, δεν μου είπες. Τι πράγμα? Για Cousins. Ξαδερφός, ναι. Εντάξει, 4-5 τεχνικές, 5-6 flagrant, 2-3 disqualifier. Και η ζωή θα είναι ωραία. Και πιστεύω, εντάξει. Και αρκετά double-double. Τέλος δεύτερου γύρου, αρχές τρίτου, μάλλον εγώ τον έχω για τρίτο, από ό,τι θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά. Στα μάτια μας ακούς. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Σταμάτη. Ας δοκιμάσει να μας καλέσει αυτός, άμα είναι. Να το κάνουμε έτσι. Άλλη μία. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε λοιπόν για τον Κάζιν. Δεν ξέρω πού σου ήρθε, μα το Θεό. Ή το είχα δώσει μειωμένο. Α, είχες βάλει ονόματα, ε. Ναι, βέβαια. Τι άλλα έχεις σημειώσει. Στα μάτια μας ακούς. Και ο Van Seraphon. Αυτό τι είναι το 2010. Είναι τα σκονάκια. Μπέλ Μαρί. Μπέλινέλη. Πώς τον βλέπεις τον Μπέλινέλη φέτος? Αξίριστο, σταλόνι, ωραίο. Κύριος. Δυνατό, μας κάρφωσε κιόλας στο Ευρωμπάσκετ. Έτσι, να τα λέμε. Να μας πει λίγο για Ευρωμπάσκετ στα μάτια, αν καταφέρουμε και τον βρούμε. Επίσης, άλλη μία απορία. Αγχώνεται. Άλλη μία απορία που θέλω να μολύσεις. Φετινή Πίστονς. Φετινή Πίστονς, λοιπόν. Θα τους παρακολουθώ φέτος, έχω να πω. Μ' αρέσει αυτό που πάνε να κάνουν. Δεν ξέρουν ήδη τι θέλουν να κάνουν. Είναι αλλά έχουν έτσι καταφέρει τουλάχιστον ότι έχουν ένα καινούριο συμβόλαιο με ένα παίχτη που είναι μικρός. Ο Τζος Σμιθ παρόλο που παίζει πολλά χρόνια είναι μικρός ηλικία. Είναι ο Ντράμοντ, ο οποίος θα ζητήσει συμβόλαιο στα επόμενα χρόνια. Θα ζητήσει ο Μονρόε του χρόνου. Πρέπει να θα βρεθούν μπροστά σε αποφάσεις. Είναι αλήθεια αυτό. Στο τέλος της χρονιάς. Κυρίως με τον Μονρόε, ο οποίος θα το ζητήσει σίγουρα. Σταμάτη, παίρνει τηλέφωνο από το κινητό, το βγάλουμε από εδώ. Βεβαίως, θα το δοκιμάσουμε έτσι. Να πούμε για τον Μονρό ότι τα βλέπουμε. Σταμάτη, είσαι στον αέρα, σου έχουμε βγάλει εδώ στα μικρόφωνά μας. Έλα, επιτέλους, τι κάνεις, παιχνίδι μου. Έχουμε σχεδόν πει τα περισσότερα. Θέλαμε έτσι και τη δική σου γνώμη, κατάσταση κτλ. Πώς... Εγώ θέλω να κρυγιάσω λίγο, γιατί κάτι είχατε κάνει και δεν μπορούσα να μιλήσω από το Skype. Ξέρω τι κάνατε πάλι. Δάχτυλο στη μύτη. Στη μύτη. Να μας πεις μεταξύ άλλων και πώς πέρασες στη Σλοβενία, αν άξιζε όλο αυτό το... το παρτάκι. Μπασκέτο διακοπές. Έτσι, έτσι. Ωραία πραγματάκια. Η χρονιά ξεκινάει. Θα μας κρατήσει κοντά όλο το χειμώνα. Εμείς σε αγαπάμε τον πέρα βασικά, γιατί μας αρέσει η γραφικότητά σου. Ποιος δεν... είναι γραφικός, δεν καταλαβαίνω. Δεν μιλάτε με τον Σπύρο, μιλάτε με όλα τα καταλάβημα. Δεν ξέρουμε. Ο Σπύρος ξεπερνάει αυτά τα όρια της απλής γραφικότητας. Είναι κάτι ανώτερο. Θέλαμε να κάνουμε ένα έτσι προφίλ για τον καθένα. Τελικά δεν προλάβαμε. Θα το κάνουμε νομίζω μετά το... διαφορετικά εκπομπή. Εγώ να σου πω υπόσχεση δική μου. Δεν θα πάρω τον Τανλίβι. Στο λέω. Στα μάτια αυτό είναι δέσμευση και από μένα. Δεν είχα σκοπό δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή λέτε διάφορα, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το νούμερο 20 έχει ήδη επιλογή ελίτ. Το λέω προς όλους, να το ξέρουμε. Στο 20, ε. Μάλιστα. Για να δω στο δικό μου. Το νούμερο 20 έχει κλείσει ολί μέχρι το 19, μην δω άλλη κλείση. Έχει υπογράψει και το συμβόλαιο, έτσι. Τυχερός είσαι. Είναι σαφές. Στην πρώτη επιλογή τι έχουμε, πώς τα βλέπεις?
τι θα ξεμείνει, έτσι. Η αλήθεια τα ψίχουλα έχουν ψυχή όμως, τα μάτι. Έτσι. Για τα περιστέρια τα ψίχουλα είναι χρήσιμα. Μην λες για περιστέρια. Λοιπόν, να σου πω. Αν κύριε αυτό σχόλιο. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο, θα κάνουμε ένα σχόλιο και θα πάμε πάλι Κοίτα, φέτος... Πιστεύεις τον Κυριάκο. Πιστεύεις δηλαδή άτομο ο οποίος δεν θα διαλέξει Durant ή LeBron θα πάει... Είναι καρφί για το Rose. Καρφί για το Rose. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή μέχρι το 3 καλώς και εγώ είναι δεδομένο, τα ξέρουμε. Από εκεί και πέρα στο 4 διαλέγει ο Κυριάκος. Πιστεύεις ότι θα σου πάρει το Rose? Πιστεύω ότι θα το πάρει, ναι. Πιστεύεις ότι τον παίρνει γενικά? Να βγεις στο τηλέφωνο να μας πει. Να βγει ο Δούρος. Όχι. Ίσως στο μέλλον. Δεν πειράζει. Πιστεύεις ότι αν δεν τον πάρει ο Κυριάκος, θα τον πάρω εγώ, που είμαι ο επόμενος? Θα τον πάρεις, θα τον δώσω εγώ λοιπόν. Εμείς εκεί στο Σικάγο πρέπει να είμαστε και λιγάκι... Σταμάτη, να πούμε εδώ και για τους φίλους μας, τους Ολυμπιακούς, ότι πήγαμε στο ΣΕΦ την Παρασκευή. Πήγαν και άτομα τα οποία... ναι, ωραία ατμόσφαιρα. Καινούργια ομάδα, Λοζέσκι, ήθελα λίγο να σχολιάσει Λοζέσκι ή Λοτζέσκι ή Λοτζίστη, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός. Έχουμε σπί στα δεύτερη γραμμή, δυστυχώς δεν πρόλαβα, θα είχαμε ωραίο τζέρτζελο. Πες το σπί να με πάρεις εμένα. Είναι καλός, είναι καλός. Και όταν στο να καταφέρει να παίζει και παραπάνω από 5 λεπτά στο παιχνίδι, είναι... θα είναι πολύ καλός ο Ολυμπιακός, πιστεύω. Είναι ίσως λίγο κουρασμένος και προσπαθεί και αυτός με τον τρόπο. Κάνει την προσπάθειά του πάντως σε κάθε περίπτωση. Να το πούμε αυτό. Επίσης θέλω να μου πεις πλην του κλασικού, Dan Levy και Lee, αν έχεις διαλέξει κάτι άλλο το οποίο έχεις ταμπάρει, να ξέρουμε ρε παιδί μου, να μην το πάρουμε. Εννοείται, θα σου πω εγώ, Larry Sanders, κλασικός αρτσικός παίκτης. Έτσι. Είναι που έτσι, από τους 10 παίκτες που ξέρει, από πρώτο χέρι. Ρούμπιο θα πάρεις φέτος. Ρίκι Ρούμπιο. Το ξέρω, αλλά είναι ο παίκτης, εσύ τον έβγαλες στα NBA Fantasy. Βεβαίως. Κάποιο, τον έβγαλες και εγώ τον έκανα All Star. Χρειάζεται όμως και το, η μηχανή έτσι, παραγωγής παικτών και γι' αυτό σε ευχαριστούμε στα μάτια. Ακόμα δεν λέω ότι θα τα βγάλω. Θα τον πάρετε και δεν τον βγάλω εγώ. Έχεις τα δίκια σου. Κάνεις καλά και κρύβεσαι. Είχαμε ακούσει κάτι για Trey Burke. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει ότι τραυματίστηκε βέβαια. Έχει γίνει και εγχείρηση. Να το πούμε, να κάνουμε και το καλό της ημέρας. Ο Μπέρκ έχει εγχειριστεί. Καλός ή κακός, το ESPN δεν τον έχει βγάλει στους τραυματίες. Δεν ξέρω γιατί. Μέχρι χθες που κοίταγα και έκανα mock και ξαναπήρα Μπέρκ, δεν τον είχε σημαδεμένο σαν τραυματία. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σήμερα που δεν έχω κοιτάξει καθόλου. Είναι το σατανά. Ίσως δεν το βγάζει το δικό μου για να πάω να τον πάρω. Ίσως είναι κάποιος δάχτυλος για να πάω να τον πάρω εγώ. Δεν ξέρω, θα δείξει. Πόσο? Δεν έχουν βγάλει. Δεν έχουν βγάλει. Δεν έχω βρει κάτι δηλαδή. Θα μας λείψει και κυρίως σε αυτούς που τον περιμένουν πώς και πώς να παίξει. Είναι αλήθεια. Ήδη μας λείπει, θα έλεγα. Νομίζω ναι, γιατί. Έχω φανταστεί να κάνω το τεμπούτο με την. Πιστεύω ότι ήταν πολλοί που τον είχαν στοχεύσει τον Μπέρκ φέτος. Έδειχνε. Ναι, για να δούμε. Παίχτης, κάτσε τώρα γιατί μου βάζει δύσκολα. Στο Ευρωμπάσκετ που θα πάρουμε και στο Φάνταζι. Μήπως αρχίζει από Γκόραν και τελειώνει στον Ντράγκιτ. Ο Ντράγκιτ, ρε φίλε. Ναι, σταμάτη. Αυτός. Ο Γκόραν. Ο Γκόραν, ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι φοβερό Φάνταζι value εκεί το διδυμάκι των Ντράγκιτ και Μπλέτσο. Στο Φίνιξ νομίζω θα είναι πολύ, πολύ δυνατό δίδυμο. Ναι, σταμάτη. Θέλω να μου πεις. Το μαγκί να τον πάρει. Θέλω να μου πεις εκεί για το μαγκί. Γιατί έχουν μαζευτεί πολύ ρε σταμάτη. Έχει Φαρίτ, έχει το Χίξον, έχει το μαγκί, έχει τον Άντωνι Ράντολφ. Έχει και το Μοσγκόφ. Και υπάρχει και ο Μοσγκόφ από πίσω που κουνάει τις πετσέτες. Θέλω να μου πεις πώς θα βγουν οι ρόλοι. Όσο παίζει θα έχουμε πάντως πολύ καλές φάσεις για το Σάκ την εφούλ. Δηλαδή δόξα το Θεό. Νομίζω ότι μπορούμε να γυρίσουμε κι εμείς κάτι ανάλογο με το Σάκ. Τζόβιλ, κράτα λίγο το κινητό να το βάλω. Βεβαίως. Μήπως και το βρούμε. Νομίζω ότι
Φέτος δεν ξέρω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ρισκάρεις με Μαγκή. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα ρισκάρεις με Μαγκή. Είναι στους αγαπημένους σου. Είναι στους αγαπημένους σου. Έτσι. Οπότε, για να σε αφήσουμε και εσένα από τα δεσμεύσουμε για να μπορέσει να πας να κάνεις τον draft σου με την ησυχία σου, ένα τελευταίο σχόλιο για τη φετινή χρονιά, πέραν το της πρώτης θέσης σου. Έτσι. Ένα δάκρυ κυλάει στα μάτια του Κωστή τώρα εδώ δίπλα. Θέλω να το καταθέσω αυτό. Ναι, και το πίνω, μου αρέσει, διψάω. Μάλιστα. Θα το παίξουμε αυτό. Έτσι. Να σου πω, θέλω να μου πεις και ένα τελευταίο σχόλιο. Θέλω να μου πεις για Κούτς. Αυτόνομος Κούτς φέτος, μετά από πολλά χρόνια. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Κανένα σχόλιο, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στα μάτια. Καλό draft. Και τα λέμε και μετά τον draft, άμα είναι. Ευχαριστούμε. Ωραία, να βάλουμε και μετά το Μαγκή ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στο Μόρισον, ο οποίος είναι γνωστός μεταλλάς. Εκτιμούμε την μεταλλάδα του. Εκτός από τις γνώσεις μπάσκετ και NBA και φαντασιακά. Νομίζω θα είναι το τελευταίο κομμάτι που θα βάλουμε. Να βάλουμε λίγο το intro, μιας και... Η ώρα είναι 10:03. Να ετοιμαστούμε και εμείς, να ετοιμαστείτε και εσείς. Το draft είναι πρώτο πυλόν. Κουλτούρα. Το κομμάτι που ξεκινάει σε κουλτούρα έτσι και συναυλίες. Και... Πάμε. Έχουμε ακόμα μία παρέμβαση εδώ στο στούντιο από ο Σπύρο. Ο οποίος έχει να πει κάτι τελευταίο. Έχει να πει κάτι τελευταίο λοιπόν για τον draft. Σπύρο, σε ακούμε. Θέλω να ρίξω ένα προβληματισμό. Ρίχτον. Μόντα Έλλης ή Τζορο Χόλιντε. Καταρχάς το μικρό του πώς το είπες. Μόντα. Όχι, το άλλο. Αυτό είναι το εύκολο. Είναι Τζουρού ή Τζέιρου. Είναι Drew, όπως ο τρίτος γιος του Rick Barry. Του Rick Barry. Του Rick Barry. Για πες λοιπόν, Steph, Monta Ellis ή Drew Holiday. Φίλε, θα πω Monta. Θα πω Monta, ξέρεις την αντιπάθειά μου, όχι την αντιπάθειά μου, τον προβληματισμό μου γύρω από τον παίχτη Monta Ellis, ό,τι έχει να κάνει με το fantasy. Γιατί έχει πολλά χαμένα σούτ και τα λοιπά. Τον βλέπω πολύ καλό στην pre-season όμως. Τον βλέπω πολύ καλό στην pre-season. Τον βλέπω να πασάρει αρκετά. Βέβαια θα μου πεις έλειπε ο Καλντερόν, αλλά και χθες που έπαιξε δεν επηρέασε το παιχνίδι του Έλλης. Αν λοιπόν παραμείνει έτσι παραγωγικός ό,τι έχει να κάνει με τις πάσες του και μαζέψει όπως δείχνει να μαζεύει τα πολλά σερή χαμένα σούτ του, ας πούμε, που μπορεί να κάνει σε ένα match, νομίζω ότι θα αξίζει να πάει παραπάνω από τον Τζούρο. Κοίτα, γενικά καταρχάς μιλάμε για δύο παίχτες σχεδόν όμοιους σε fantasy points όσον αφορά τα πάνω κάτω, ναι. Πάνω κάτω, ναι. Και οι δύο θα είναι σαραντάριδες. Απλά τώρα μιλάμε για ένα-δύο πόντους διαφορά. Ακριβώς. Και απλά δεν ξέρω, γιατί είναι και ο Τζρου που δίνει σε πολλά ρε φίλοι. Το καλό που έχει. Όλους τους άπακλες εκεί, μόλις τελειωμένους, τον Eric Gordon, τον Ντάιρεκε και τον Ντέιβις ακόμα. Και τον Ντέιβις, πες το, είναι τελειωμένος ρε. Είναι σαπάκι είναι κι αυτός. Απλά υπάρχει και το καλό με το Monta ότι είναι διπλοθεσίτης, έτσι. Είναι διπλοθεσίτης. Έχει βάλει κιλά φέτος, έχει βάλει μίσο ο Ντέιβις. Ο Ντέιβις είναι από τις επιλογές των 18, 17, εκεί πέρα 19, οι οποίες μπορεί να σου βγουν με τρελό upside. Να βρει δηλαδή να σου παίξει το 40. Είναι φέτος, αλήθεια. Μπορεί να σου κάνει double πολύ εύκολα. Είναι ρισκαδόρος. Είναι αυτό, το παίρνεις ρίσκο, ξέρω. Εσύ ξέρω ότι είσαι παίκτης που γουστάρεις το ρίσκο, το παίρνεις το ρίσκο. Θέλω να σου πω διαφορετικά. Αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε Μάρκα Ζόλ και Άντωνι Ντέιβις, θα έπαιρνε Άντωνι Ντέιβις τώρα. Δεν το συζητώ. Αλλά σκέψω απλά το ενδεχόμενο να ξυρίσει το φρύδι πάνω από τη μύτη. Όχι, τι γίνεται εκεί. Όχι. Άμα ξυρίσει φρύδι, για μένα τον έχω αφήσει φρύδι. Έχασε τη δύναμη. Έχασε τη δύναμη του φίλου. Έχει, τον θέλουμε. Έχει χάνει τον Αετό. Ναι, ρε φίλε, άμα δεν είναι τέτοιο, ήταν ο Σάμψον και ο Άντωνι Ντέιβις. Ερωτησούλα, οι Έλληνες του NBA θα προτιμηθούν, πιστεύεις, φέτος από χρήστες? Οι Έλληνες, είναι τρεις, έτσι. Κοίτα, ο Κουφός, δεν νομίζω. Όχι. Ο Κουφός πιστεύω θα μείνει free. Φίλε, τον Κουφό θα τον διάλεγα ένα late pick.
Ένα late pick θα τον διάλεγα. Δηλαδή, έτσι όπως έχω κάνει εγώ τους, το projection τους 14 γύρους μέχρι τώρα, τον έχω βάλει κάπου στο 13. Με την προϋπόθεση δηλαδή ότι έχουν φύγει οι παίκτες μέχρι εκεί, που δεν το πιστεύω. Για τον Κουφό, λέει. Για Κώστα Κούφας. Κοίτα, για μένα ο Κουφός έχει πολύ ανταγωνισμό, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, μπορεί στην πορεία να βγάλει νόμα. Πάντως στο pre-season δεν έχει κάνει κάτι. Μπορεί να κάνει και τέτοιο, breakout season ο Ed Davis. Είναι και αυτό πάντα μέσα στον κόσμο. Δεν ξέρω. Εντάξει, Ed Davis τώρα δεν νομίζω ότι θα κάνει breakout. Εντάξει, να, και από αριστερόχειρα βασικά τι να περιμένεις τώρα. Zoran Dragic και Goran Dragic και ξέρω εγώ, τέλος πάντων, τώρα τα λέω. Ωραία. Πάντως, μια legitimate επιλογή για τα χαμηλά. Σπυράκο, σ' αγαπάμε, ρε φιλέ. Πώς το πες αυτό, το legit. Legitimate, ρε, μπαστρονόβλα, χειρέ. Decent, decent. Έτσι. Για πες. Ή όπως λέμε, τίμια στο χωριό μου. Είναι ο φίλος μας ο Καλάθες. Ο Καλάθες, διότι του ταιριάζει το NBA, ρε φίλε. Και μπορεί να βγάλει κάποια νομεράκια σε μερικά βράδια που θα ξεκουράζεται και ο άλλος. Να δούμε. Εγώ πιστεύω θα απελευθερώσει τον Μπέιλις από το ρόλο του να παίζει ρεζέρβα του Κόνγκλι. Δηλαδή το δείχνει ότι θα τον βάλει. Ο Καλάθες είναι για τέτοια παιχνίδια χαλαρά, ρε παιδί μου. Να παίζει, ξέρω εγώ, με τους Bobcats, να είναι χαλαρά να μπει μέσα 20 λεπτά στο παρκέ και να σου βγάλει και 5-6 φτάσεις. Να βάλει και 2-3 βολές, 4, να βάλει και ένα Καλάθι και ένα φύγει. Για αυτό. Αυτό είναι. Δεν είναι άσχημη επιλογή για κάτω. Ίσως και λίγο πιο μετά. Ίσως και λίγο πιο μετά. Εντάξει, νομίζω... Και ο Μανικετόκουμπο επίσης δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Δεν νομίζω θα πάρει χρόνο. Το Ιμπάξ είναι. Ιμπάξ είναι πολύ ερωτηματικό. Θέλουμε να δούμε πώς θα παίξουν. Τι pace θα έχουν. Θα πάνε γρήγορα, θα πάνε αργά. Πώς θα γίνει το rotation. Τους έχουν πολλά ερωτηματικά. Εκεί πλην του Μάγιο και για τους Άντερς κτλ. Δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει ο Μανικετόκουμπο. Ναι. Και φίλε, κοουτσάρονται από Larry Drew. Ο οποίος είναι μέγιστος ρωτεσιονάκιας, όπως τα λέγει ο Άρης. Και είναι γνωστό ότι έχει τραβήξει τα μύρια όσα, έτσι, και τα από τις εποχές που έπαιρνε Τζόι Τζόνσον, μέχρι που κατέληξε ο Τζόι Τζόνσον σε ρολή στα πίτα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10, σε 5 λεπτά έχουμε φάνταζι, οπότε Σπύρο να σας αφήσουμε να... και μιλάμε μετά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της εκπομπής Basket Forum Radio για το Fantasy. Πάμε να κάνουμε το Fantasy όλοι μαζί. Έχουμε 4 λεπτά. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα και επανερχόμεθα μετά το draft με σχόλια για τα rosters. Και εσύ. Λοιπόν, επικοινωνία μας, όπως ξέρετε, αρχικά, μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου γράφετε ένα username και μετά γράφετε το μήνυμά σας. Και βέβαια υπάρχει και η διαδικασία μέσω του Skype, όπου υπάρχει καινούριος μας λογαριασμός, το basketforum@hotmail.com, όπου μπορείτε από εκεί να μας κάνετε ad και κατευθείαν να μιλήσετε μαζί μας απευθείας εδώ από τα φοβερά στούντιο της Νέας Μύρνης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά το θέμα με το fantasy, μιας και ακόμα δεν έχουμε θέμα με την κλήρωση. Περιμένω τον Άρη όποτε είναι έτοιμος να με ενημερώσει για το ενδεχόμενο της κλήρωσης. Να πιάσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή, θα έλεγα, Κωστή. Να πούμε Fantasy Forever, το περιμέναμε 4 μήνες και πλέον είναι και πάλι εδώ. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς το πρώτο θέμα, το πρώτο ερωτηματικό έχει να κάνει με τη θέση 1 και 2. Μέχρι στιγμής όλα τα χρόνια ξέραμε ότι ο Durant είναι πίσω πάντα από τον LeBron. Όμως το θέμα είναι. Είναι φέτος, πίσω και στα πρωταθλήματα πλέον. Είναι πίσω αρκετά και στα πρωταθλήματα πλέον. Είναι αυτό μια αλήθεια. Τι να κάνουμε. Θα το προσπεράσουμε. Θα το έκανε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό λοιπόν. Τώρα τι γίνεται όμως. Το θέμα είναι. Βασικά τώρα δεν ξέρω. Η σκέψη σου ήταν να σχολιάσουμε λίγο γενικά μια σειρά draft. Έλεγα στην αρχή να ξεκινήσουμε να δούμε. Όσο πιο αντικειμενικά, αλλά και υποκειμενικά, δηλαδή ο καθένας με βάση τα δικά του, με τον τρόπο που βλέπει το παιχνίδι. Good. Ωραία, να πούμε για το 1-2 λοιπόν, αρχικά. Φέτος τα projections για πρώτη φορά δίνουν τον Durant πάνω από τον LeBron. Πιστεύεις ότι... Οι εκτιμήσεις είναι για 4 με 6 εβδομάδες, περίπου 2 μήνες πιστεύω θα πάρει το Westbrook να ξαναμπεί. Μιλάνε όλοι ακριβώς για Δεκέμβρη, δηλαδή μιλάμε για Δεκέμβρη, Χριστούγεννα, κάπου εκεί γύρω. 2 μήνες έχει χάσει Westbrook γύρω στο χιλιάρικο. Σίγουρα. Οπότε από κάπου πρέπει να αναπληρωθεί αυτό. Και το θέμα είναι ότι η πρώτη επιλογή βεβαίως σε αυτούς τους Thunder, έτσι όπως είναι οι Thunder φέτος, νομίζω ότι ο Durant αναμένεται να πάρει ακόμα περισσότερες επιθέσεις πάνω του.
Βασικά, αν κάνεις μια πολύ απλή έτσι, υπόθεση να έχει μία assist παραπάνω, τουλάχιστον, και δύο πόντους λέω παραπάνω, αυτή τη στιγμή τον ξεπερνάει το LeBron με τα projection του ESPN. Ακριβώς. Τα οποία γενικά πολλοί δεν τα εμπιστεύονται. Είναι αλήθεια. Θα πρέπει να κάνεις μία προσωπική έτσι, δουλειά. Εγώ προσωπικά δουλεύω το Excel πάρα πολύ, λόγω δουλειάς κυρίως. Και έτσι έχω μάθει να το χρησιμοποιώ και στα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης το projection να πούμε ότι μέσα σε αυτό υπάρχει και το θέμα των χαμένων παιχνιδιών του LeBron. Ο LeBron ο οποίος κάθε χρόνο εκεί πάντα προς το τέλος όταν το Miami έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην Ανατολή. Ένα σούτερ άνοιξαν την εκπομπή με poker face. Τι άλλο θέλεις. Ο LeBron ο οποίος αναμένεται υποτίθεται να χάσει και κάποια παιχνίδια. Το θέμα είναι θα ισχύσει αυτό και φέτος πιστεύεις ή θα δούμε κάτι διαφορετικό. Τι λέμε? Λέμε για τα παιχνίδια τα οποία συνήθως ο LeBron χάνει κάπου στο τέλος της regular season. Ναι, κοίταξε, με αυτή την άποψη δεν συμφωνώ εγώ. Θυμίζει λίγο, πώς να σου το πω, άμυνας πίστα όταν πας να του δώσεις ένα παίκτη για τον οποίο πιστεύει ότι λόγω ηλικίας θα τον κρατήσει ο προπονητής στον πάγκο στα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 10 παιχνίδια της χρονιάς. Είναι δεν αυτό, το πιστεύω. Είναι αυτό που λέμε τη σπίστια κλίμακα, δηλαδή έτσι μπαίνει και αυτό στη σπίστια κλίμακα. Στη σπίστια κλίμακα θα ήταν, ας πούμε, ένας πολύ καλός παίκτης που θα γινόταν ξαφνικά καλός επειδή θα χάνει τα 10 παιχνίδια του συνήθι μέσου όρου του. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει... Όχι, πιστεύω θα τα παίξει ο LeBron, ειδικά έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Ανατολή, έτσι όπως πάει να γίνει. Δεν ξέρω, έκανε και ο Rose δηλώσεις χθες ότι σνόμπαρε βασικά τους Pacers, το ρώτησαν κάποια στιγμή, ξέρεις, αν είναι match-up τη Central, ας πούμε, το Chicago-Indiana, τους λέει το πραγματικό match-up είναι με το Miami, δηλαδή θα δημιουργηθεί πιστεύω μια πολύ ανταγωνιστική περιφέρεια στην Ανατολή φέτος. Γενικά νομίζω η Ανατολή θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα φέτος. Από την pre-season βλέπω τους Pacers πάρα πολύ δυνατούς. Δηλαδή με πάγκο εισάξιο ομάδα Δύση που φτάνει τετράδα πρωτάθλημα μέχρι τελικούς θα έλεγα. Μάλιστα. Τους Bulls. Για το Σικάγο είναι ένα θέμα. Το Σικάγο είναι ένα θέμα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη φετινή pre-season. Είναι στο 5-0. Α, είδα το introduction στο πρώτο παιχνίδι στο United Center προχτές. Δεν ξέρω αν έχεις την εισαγωγή. Είδα λίγο, ναι. Που τρέχουν ταύροι στο Σικάγο. Είναι το κλασικό που είναι όλη την πόλη. Και σκάνε μέσα στο United States. Και σκάσαν στο Pullman των Pacers. Ναι. Λοιπόν, καθοριστικό λοιπόν δεύτερο θέμα. Άρα λοιπόν, αφού αρχικά λέμε ότι μπαίνουμε στον LeBron στο νούμερο 1, έτσι. Μετά υποτίθεται... Στον Durant θα πάρω στο 1. Θα πάρεις τον Durant. Δεν θα πάρω το 1. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι ο Άρης μαγειρεύει τη σειρά. Και ετοιμάζεται, έχει ήδη κανονίσει κάποιο δικό του. Για να δούμε. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, επόμενο θέμα λοιπόν. Αν πούμε λοιπόν ότι υπάρχει το LeBron Durant, έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε και ένα-ένα μεταξύ μας. Εγώ λέω υπέρ του LeBron. Μισό λεπτό. Σούτερ, στέλνε στον υπολογιστή ή στο λογαριασμό του Στέλιου να τα διαβάζω εγώ. Okay, συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είμαστε στο 1-1 σε ό,τι έχει να κάνει με Durant και LeBron. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή αποτέλεσμα. Θα ανοίξουμε μετά τις γραμμές. Θα δούμε και οι υπόλοιποι τι λένε πάνω σε αυτό το θέμα. Και πάμε στο νούμερο 3. Πάμε στο νούμερο 3, έτσι όπως είχε κλείσει η χρονιά με τα περσινά, έτσι, το περσινό stat format της λίγας μας, είχε βγει τρίτος ο Harden. Ακριβώς. Χαλαρά πιστεύω. Ο Harden ο οποίος ήταν και το στυλ της περσινής χρονιάς στο trade. Θα μας πει ο Σπύρος, νομίζω περισσότερα πρέπει να μας πει πράγματα γι' αυτό. Πώς κατάφερε να πάρει τον James ναι, Harden βασικά... δίνοντας τον Tyreek Evans. Όλη την επιχειρηματολογία. Δηλαδή, νομίζω ναι. Πραγματικά... Νομίζω πρέπει να υπάρξει αυτός ο διάλογος, να ακουστεί live στο Basket Forum. Οπότε, ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας για το Harden, έτσι. Ο Harden είναι στο 3. Ο Harden είναι στο 3, έχει δείξει πλέον τι μπορεί να κάνει σαν franchise player που λέει ο Σπύρος. Έτσι όπως το αρέσει να λέει. και νομίζω το επόμενο... Και την ομάδα, ακριβώς. Θα τρέξουν αυτό που φάνηκε και στην pre-season πολύ είναι ότι είναι ομάδα του Harden. Δηλαδή παρά την προσθήκη του Howard, παρά τους παίχτες που υπάρχουν, υπάρχει ο Lin, υπάρχει ο Parsons από πίσω κτλ. Δείχνει καθαρά το Houston ότι είναι ομάδα του Harden. Ομάδα που τρέχει, ομάδα που θα έχει τις περισσότερες κατοχές μαζί με, ξέρω μαζί με το Golden State. Knicks, φαντάζομαι. Πιστεύω αξίζει γενικά να τον πάρει στο Harden. Αρχικά, αν όχι και παίκτες γενικά τον Rockets. Είναι safe επιλογή. Αλλά αυτά είναι θέματα προτιμήσεων. Έτσι. Έτσι. Και τώρα πάμε σιγά σιγά στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Για μένα το 4 είναι σχετικά εύκολο. Θα έλεγα ότι μετά τα τελευταία νέα με Doc Rivers και Clippers και αυτό που ακούστηκε
σχετικά με την μπρίζα που έδωσε στον Μπολ. Τον είπε λίγο άσχημα. Δεν έχεις καταφέρει τίποτα να μεγάλο. Έχεις μια συμμετοχή στην Team USA, ξέρω εγώ, και έπαιζες ωραία pick and roll με τον Σάντλα και τα λοιπά. Νομίζω του άναψε λίγο το θέμα του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς ο στόχος του ξεκάθαρα ήταν το πρωτάθλημα με τους Clippers και νομίζω σε αυτή τη λογική στήθηκε όλο αυτό. Ξέρουμε ότι ο Rivers είναι από τους καλύτερους motivator coaches. Και το είδαμε και χθες, έτσι, όπου είδαμε μια φοβερή εμφάνιση από τον Μπόλο. Και εντάξει, το μάτι πήγε στην παράταση, παίχτηκαν 53 λεπτά, είχε έξτρα ένα πεντάλεπτο, αλλά αυτό δεν αλλοιώνει τη μεγαλειώδη εμφάνιση που πραγματοποίησε χθες με 40 πόντους. Να πούμε, 40 πόντους δεν είχε πετύχει πέρσι στη regular season. Ακριβώς δεν τους είχε πετύχει ποτέ. Το θυμάμαι και από πρώτο χέρι, γιατί είχα στη μεγαλύτερη διάρκεια τη σεζόν είχαμε τον Μπόλο. Chris Paul, τον είχα ζητήσει νομίζω κάποια στιγμή, ναι. Αλλά ήσουν στρατό. Και είχαμε κάποια θέματα τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε ο Μπόλο. Πιστεύεις ότι μπορεί να μπει ο Love στην εξίσωση πριν από τον Bull? Σε κάποια άλλη λίγα, ναι. Με το δικό μας point system, δεν νομίζω, όχι. Δύσκολο. Ο Paul, μάλιστα, ο Paul είναι σίγουρο τεσσάρι. Για τον Love θα έλεγα ότι εξαρτάται πόσο τον πιστεύεις να κάνει καλή χρονιά φέτος. Πράγμα το οποίο θα έχεις να το ζυγίσεις ακριβώς, δηλαδή στο 5 και στο 6 θα είναι η ερώτηση Love ή Rose για μένα. Οπότε, να απαντήσω και στο φίλο του Σπύρο. Σωστός. Οπότε λοιπόν ο Love, βέβαια υπάρχει πάντα και το θέμα του με τους τραυματισμούς, δηλαδή ήρθε από άσχημο τραυματισμό πέρσι, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα πόσο έχει επιστρέψει σε καλή κατάσταση. Η pre-season του είναι καλή. Δείχνει να είναι καλή. Πιστεύεται από δύο. Ναι. Παίζει με τον τρόπο που έπαιζε, τρυπάει άμυνα. Αυτό. Απλά, το σου του είναι στην ίδια κατάσταση την οποία το είχαμε γνωρίσει. Οπότε νομίζω ότι. Ακριβώς. Λείπει τα λεπτά. Ακριβώς. Και πώς θα επιβαρυνθεί δηλαδή όλο αυτό, πώς θα βγει, αν θα συνεχίσει να μαζεύει λεπτά και αγώνες κτλ. Και μένει να δούμε και πόσο θα επηρεάσει φέτος, αν είναι υγιής ο Love, έτσι, να δούμε πόσο θα επηρεάσει και τον Μπέκοβιτς. Ο οποίος πέρσι, με την απώλεια του Love, οι Timberwolves δώσαν αρκετά την μπάλα, έτσι, όχι ότι δεν την άξιζε, πήγε πολύ καλά, είχε τα γνωστά θέματα του με τους τραυματισμούς. Δεν νομίζω θα επηρεαστεί. Πιστεύεις ότι θα... Όχι, πιστεύω... ο Love θα τραβηχτεί και πιο έξω, είναι πιο εύκολο να... Δεν θα επηρεαστεί, γιατί έχει πάρει το συμβολαιό του, δηλαδή γι' αυτό πήγε στην Αμερική. Ο Πέκοβιτς είναι μαυροβούνιος, δηλαδή... Δεν τον ενδιαφέρουν τα fantasy stats. Για την οικογένειά του, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να φάνε οι άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα μια απάντηση από το Σταμάτη ή από τον Γιάννη, γνωστή σερβολάβερ. Σταμάτη, λοιπόν. Εγώ έλεγα λίγο να ασχοληθούμε με το προφίλ του κάθε παίκτη. Ωραία. Να κάνουμε έτσι ένα projection ποιον μπορεί να πάρει ο καθένας στον πρώτο γύρο. Γραφικότητες, συμπάθειες, αντιπάθειες, πού τον βλέπουμε να καταλήγει. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Αυτό το Κίτς, άστο για μετά για το Σούτσερ. Τι άλλο έχουμε, βάλει τον Καρμέλο, είναι ωραίο αυτό. Είναι ο Καρμέλος. Καρμέλο. Μέλο, μέλο. Ναι. Okay.